μου. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 789 από το βιβλίο του Δανιήλ, βιβλίων Δανιήλ και από το κεφάλαιο 4 και 18 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 789, Δανιήλ, 4 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Δέλτα 18. Τούτο το ενύπνιον είδον, εγώ Ναβουγοδονόσορο βασιλεύς και εσύ Βαλτασάσαρ υπέ την ερμηνείαν αυτού. Διότι πάντε στη σοφή του βασιλείου μου δεν είναι ικανή να φανερώσωση προς εμέ την ερμηνείαν, σύ δε είσαι ικανός, διότι το πνεύμα των Αγίων Θεών είναι εν σύ. Τότε ο Δανιήλ, του οποίου το όνομα ήταν Βαλτασάσαρ, έμεινε εκστατικός έως μιας ώρας. Και οι διαλογισμοί αυτού ετάρατον αυτών. Ο βασιλεύς ελάλησε και είπε: Βαλτασάσαρ, ας μη σε ταράτη το ενύπνιον ή η ερμηνεία αυτού. Ο Βαλτασάσαρ απεκρίθηκε και είπε: Κύριέ μου, το ενύπνιον ας επέλθει επί τους μισούντα σε και η ερμηνεία επί τους, εχθρούς σου. Το δέντρο το οποίο είδες το αυξηθέν και ενδυναμωθέν, του οποίου το ύψος έφτανε ως του ουρανού, και η θέα αυτού επιπάσαν την γην και τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής και η τροφή πάντων ήτο εν αυτό και υπό κάτω αυτού κατόκουν τα θηρία του αγρού εν δε της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, σύ είσαι το δέντρο του το βασιλεύ, ώστε είσαι μεγαλύνθης και ενδυναμώθης. Και η μεγαλοσύνη σου υψώθη και έφτασε νέος του ουρανού και η εξουσία σου έως των περάτων της γης. Περί δε του ότι είδεν ο βασιλεύς φύλακα και άγιον καταβαίνοντα εκ του ουρανού και λέγοντα «Κόψατε το δέντρο και καταστρέψατε αυτό, μόνον το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχετε υπό τη δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερίς αυτού, έως σου παρέλθωση επτάκερη επ' αυτό». Αυτή είναι η ερμηνεία βασιλεύ και αυτή η απόφαση του υψίστου ή της έφτασεν επί των κύριών μου τον βασιλέα. Και θέλεις διωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλεις την κατοικία σου και θέλεις τρώγει χόρτων ως ιβώες και υπό τη δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε και επτά κερί θέλουν συν παρέλθει επί σε έως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισόντινα θέλει δίδει αυτήν. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωσι το στέλεχος των ριζών του δέντρου, το βασίλειόν σου θέλει στερεωθεί εν σύ, αφού γνωρίσεις την ουράνιον εξουσία. Δια τούτο βασιλεύ ας γίνει δεκτή η συμβουλή μου προσέ και έκοψον τα σαμαρτία σου δια δικαιοσύνης και τα σανομία σου δια εκτιρμών πενήτων. Ίσως και διαρκέσει η ευημερία σου. Πάντα τα αυτά ήλθον επί τον Ναβουγοδονόσορ τον βασιλέα, και εν το τέλει 12 μηνών, ενώ περί επάτη επί του βασιλικού παλατίου της Βαβυλώνος, ελάλησε ο βασιλεύς και είπε «Δεν είναι αυτή η Βαβυλών η μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα δια καθέδρα του βασιλείου με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου». Ο λόγος ήτο έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα «Προσέ αναγγέλλεται Ναβουγοδονόσορ βασιλεύ». Η βασιλεία παρήλθε από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θέλεις την κατοικία σου. Χόρτον ως ιβώες θέλεις τρώγει και επτά κερί θέλους παρέλθει επί σε σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και ισότινα θέλει δίδει αυτήν. Εν αυτή τη ώρα ο λόγος εξετελέστη επί τον Ναβουγοδονόσορ και εξεδιώχθη εκ των ανθρώπων και χόρτον ως ιβώες έτρωγε και υπό τη δρόσου του ουρανού το σώμα αυτού ευρέχε το έως σου. Ετρίχες αυτού υξύνθησαν έως ως αετών πτερά και αιώνιχες αυτού ως ορναίων. Και εν το τέλει των ημερών εγώ Ναβουγοδονόσορ εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανόν και εφρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και ευλόγησα τον ύψιστον και ίνεσα και εδόξασα τον ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεά και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού ως ουδέν. Και κατά την θέληση αυτού πράττει εις το στράτευμα του ουρανού και εις τους κατοίκους της γης. Και δεν υπάρχει ο εμποδίζων τη χείρα αυτού ή ο λέγον σ' αυτόν προς αυτόν τι έκαμες. Εν το αυτό καιρό
Οι θρόνες μου επέστρεψαν σε μέ και προσδόξαν της βασιλείας μου επανήλθε σε μέ η λαμπρότης μου και η μορφή μου και η αυλική μου και οι μεγιστάνες μου με εζήτουν και εστερεώθηνεν τη βασιλεία μου και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη σε μέ. Τώρα εγώ Ναβουχοδονόσορ ενώ και υπεριψώ και δοξάζω τον βασιλέα του ουρανού, διότι πάντα τα έργα αυτού είναι αλήθεια και η οδό αυτού κρίσης και τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Αμήν. Ο Ναβουχοδονόσορ λοιπόν βασιλεύς, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Δανιήλ και μάλιστα ο Θεός τον έφερε πολύ κοντά στο Δανιήλ για να γνωρίσει και να εννοήσει ο Ναβουχοδονόσορ ότι υπάρχει ζωντανός Θεός. Υπάρχει ζωντανός Θεός που αποκαλύπτει, που ευλογεί, που υπερασπίζεται, που σώζει. Αλλά αγαπημένα μου αδέλφια, άλλο είναι να γνωρίσεις για το Θεό εξακοής και άλλο να γνωρίσεις για το Θεό από προσωπική πείρα. Γνώρισε ότι ο Θεός ελευθέρωσε τον Δανιήλ από τα χέρια του, επειδή του αποκάλυψε με θαυμαστό τρόπο και το ενύπνιο που είχε ξεχάσει και την ερμηνεία. Γνώρισε ο Ναβουχοδονόσορ ότι ο Θεός ελευθέρωσε τους τρεις αδελφούς του Δανιήλ από την κάμινο του πυρός στην Κεωμένη που τους ο ίδιος τους έριξε, θαύμασε, δόξασε το Θεό, αλλά άλλο να γνωρίσεις από αυτά που βλέπεις και ακούς και άλλο να γνωρίσεις από αυτά που ζεις. Άλλο να ακούσεις ότι θεράπευσε αυτόν από καρκίνο και άλλο να σε θεραπεύσει εσένα. Μεγάλη διαφορά, αδελφοί. Πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλο να ακούσεις ότι ο Ιησούς Χριστός έσωσε έναν άνθρωπο από τα ναρκωτικά και άλλο να ελευθερωθείς εσύ. Τελείως διαφορετική άποψη υπάρχει στις καρδιές και στην λογική των ανθρώπων από αυτά που ακούνε με αυτά που ζούνε. Γι' αυτό, αδελφοί και αγαπητοί, και το ωραιότερο κήρυγμα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, δηλαδή τι εννοώ, το ωραιότερο κήρυγμα με όλη την καρδιά του, με όλη την ψυχή του, με βεβαιότητα και πιστικότητα, είναι το κήρυγμα της ομολογίας του ανθρώπου. Με ελευθέρωσε, με έσωσε, με ευλόγησε, μου μίλησε. Και τώρα ήρθε ο καιρός να αποκαλυφθεί και στον Ναβουχοδονόσορα προσωπικά ο Θεός. Προσωπικά. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχουν δύο τρόποι να αποκαλυφθεί ο Θεός στον άνθρωπο. Ο ένας με την χριστότητα και ο άλλος με την αυστηρότητα. Ο Θεός λέει εργάζεται στη ζωή του ανθρώπου είτε με τη χριστότητά του είτε με την αυστηρότητά του και τούτο εξαρτάται από το πώς ο άνθρωπος περπατάει και στέκεται και οδηγεί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος, ναι, οδηγεί στην πραγματικότητα ο άνθρωπος το Θεό να ενεργήσει στη ζωή του. Τον οδηγεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, να ξέρουμε ότι από μας εξαρτάται πώς ο Θεός θα επέμβει στη ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν ο Χριστός να μην σου αποκαλυφθεί. Αδύνατον. Και δεν εννοώ με οράσεις, με νύπνια, δεν εννοώ τέτοιο. Ενώ δεν είναι δυνατόν να μην σου αποκαλύψει τη δύναμή του. Μάλιστα ο ίδιος ο Κύριος προτρέπει λέγοντας ζητείτε το πρόσωπο αυτού και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Στον Ναβουχοδονόσορα λοιπόν απεκαλύφθη μέσα από άλλα πρόσωπα. Τώρα όμως πρέπει ο Ναβουχοδονόσορ να γνωρίσει, είναι ανάγκη να γνωρίσει ότι τα πάντα στη ζωή του, γιατί τον ευλόγησε τον Ναβουχοδονόσορα, δούλο του τον αποκάλεσε, του χάρισε τα πάντα. Και μια φορά ακόμη θα το πούμε, αγαπημένα μου αδέλφια, ότι τίποτα δεν μπορείς να κάνεις στη ζωή σου αν δεν σε βοηθήσει ο Θεός.
Τίποτα δεν μπορεί να κάνει κανένας άνθρωπος χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Ο Χριστός είναι κατηγορηματικός στο λόγο. Το άνεφε μου δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Σκεφτείτε ότι ο Ναβουχοδονόσορ έγινε πλανητάρχης. Κατέκτησε όλο τον κόσμο. Δεν μην περάσει καθόλου από το μυαλό μας ότι αυτό που κατάφερε ήταν γιατί ήταν ικανός. Και για να το καταλάβουμε αυτό και να μην αφήσουμε καθόλου την καρδιά μας και τη σκέψη μας να σκεφτεί, να φτάσει ότι με την ικανότητά του από συγκυρία, με συνθήκες, από τύχη, μας περιγράφει μέσα από το ενύπνιο που έδειξε ο Θεός τον Ναβουχοδονόσορα, τον Μέγα Αλέξανδρο, τους Μίδες, τους Πέρσες, τον Δαρίο, τον Κύρο, όλα αυτά τα άτομα τα οποία έπαιξαν σημαντικότατο, αποφασιστικότατο ρόλο στην ανθρώπινη ιστορία μέχρι την έλευση του Ιησού Χριστού, ο Θεός και τα ήξερε και τα προγραμμάτισε. Αυτό υπάρχουν δύο τρόποι να το μάθουμε. Ότι τα πάντα εξαρτώνται από το χέρι του Κυρίου. Η χριστότητα και η αυστηρότητα. Ο Θεός δεν προτιμάει την αυστηρότητα, τη χριστότητα προτιμάει. Και για να το καταλάβουμε, ο πατέρας δεν δέρνει το παιδί για να διαβάσει, τον βοηθάει για να διαβάσει. Πότε θα φτάσει στο σημείο της τιμωρίας? Όταν θα υπάρχει αντίδρασης, αντίρρησης και ανυπακοή από το παιδί. Δεν παίρνουμε έναν άνθρωπο να τον μαλώσουμε, να τον βάλουμε τιμωρία για κάτι που είναι πιθανόν να κάνει. Τιμωρία δεν είναι προληπτική, είναι κατασταλτική. Και η αυστηρότητα του Θεού δεν είναι προληπτική, κατασταλτική είναι. Θα δούμε όμως ότι υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτό. Αν και δεν είναι εξαίρεση. Και για να είμαι πιο σαφής, ο Λόγος του Θεού λέει «μαστιγώνει των ιών των οποίων παραδέχεται». Η μη κατασταλτική τιμωρία, που δεν ήταν τιμωρία και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ήταν του Ιησού Χριστού. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τιμωρήθηκε ο Χριστός, θυσιάστηκε ο Χριστός. Δηλαδή του ζήτησε ο Θεός να πάει, δεν του επέβαλε να πάει. Του λέει «ποιος θα πάει για μας?» Και ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας είπε «Ιδού εγώ έρχομαι με χαρά να εκτελέσω το θέλημά σου Κύριέ μου». Γι' αυτό λέω δεν είναι τιμωρία η αυστηρότητα του Θεού στον Χριστό και σε κάθε έναν δούλο του ιό τον οποίον παραδέχεται ο, δεν είναι τιμωρία, θυσία είναι. Σου λέει «θέλεις, θέλεις να εργαστείς για μένα, θέλεις να με ακολουθήσεις». Η αυστηρότητα όμως του Χριστού σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κατασταλτική όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να εννοήσει, δεν μπορεί να αποδεχθεί, δεν μπορεί να υπακούσει. Γι' αυτό όλο το σχέδιο και το θέλημα του Θεού για τέτοιες καταστάσεις φαίνεται μέσα από αυτό το κεφάλαιο. Όλο. Φαίνεται η αγάπη του Θεού, η προνοητικότητα, η προσπάθεια που καταβάλει ο Θεός για να εργαστεί στη ζωή ενός ανθρώπου. Και αυτό είναι παρηγορητικό. Δεν είναι απαραίτητο, αδερφέ, να περάσεις από την αυστηρότητα του Θεού. Αντιθέτως, ο Θεός θέλει να περνάς πάντοτε από τη χριστότητά Του. Αλλά γίνεται αναγκαίο όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Για να σε μάθει, για να σε εκπαιδεύσει, για να σε διδάξει, για να σε φέρει εκεί που ο Θεός θέλει. Επισκέπτεται λοιπόν τον Ναβουχοδονόσορα γιατί έχει ένα στόχο ο Θεός. Πρώτον, να του αποκαλύψει ότι όλη η ζωή του, οι ευλογίες, οι επιτυχίες, οι δυσκολίες, όλη η ζωή του είναι στα χέρια του Θεού. Και ό,τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα ήταν γιατί ο Θεός τον βοήθησε. Αφού λοιπόν ο στόχος του είναι πρώτον να το αποδείξει, να τον βοηθήσει, να εννοήσει ότι ο Θεός ήταν μέχρι τώρα στη ζωή σου και πήγαινες καλά, αυτό θα το κάνει ο Θεός για να του δώσει τη δυνατότητα του ανθρώπου να τον δοξάσει. Να πει ο άνθρωπος «σε ευχαριστώ για αυτά που μου δίνεις όταν δεν καταλάβαινα, σε ευχαριστώ για αυτά που μου δίνεις τώρα που καταλαβαίνω
και σε ευχαριστώ πιο πολύ απ' όλα για αυτά που θα μου δώσεις, επειδή είσαι αγαθός Θεός στο μέλλον. Όλη μας η ζωή, να το πω λίγο πιο προσωπικά αδερφέ, όλη σου η ζωή και εξαρτιόταν και εξαρτάται και θα συνεχίζει να εξαρτάται από τον Κύριο, και δεν θα χρειαστεί ποτέ να περάσεις από την αυστηρότητα του Θεού για να αναβαθμίσει τη σχέση του με σένα, για να σε φέρει πιο κοντά του, για να σου αποκαλύψει και το πρόσωπό του και τη δύναμη της Αναστάσεώς του, εάν εσύ πάρεις μια ευλογημένη απόφαση να δεις, να δώσεις, να δίνεις πάντοτε τη δόξα στο Θεό, αναγνωρίζοντας ότι αληθινό είναι τούτο, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, το οποίο έχει έρθει στη ζωή μου, είναι καταβαίνον εκ του ουρανού από το Θεό, από τον Πατέρα των Φώτων. Να το αναγνωρίσω, και ό,τι στραβό, κακό και ανάποδο έχει συμβεί στη ζωή μου, ο μόνος που φταίει είμαι εγώ που έπιασα να το πάρω, ενώ δεν έπρεπε, ενώ έπρεπε προηγούμενα να το ρωτήσω. Αδελφοί αγαπητοί, καθαρά τα πράγματα. Μην αφήνουμε την καρδιά μας να μας βάζει παράπονο ή απορία. Ζει ο Χριστός. Η ζωή μας είναι στα χέρια Του και ο Θεός με εξαιρετική αγάπη μας φροντίζει, είτε προς την ευρυχωρία και την ευλογία, είτε όταν χρειάζεται, σαν έσχατο μέτρο προς τη δοκιμασία και την παιδεία προς διόρθωση. Ωραίο παράδειγμα ο Ναβουχοδονόσορ. Πολύ ωραίο παράδειγμα. Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, να βάλει στην καρδιά μας δοξολογία. Μας προτρέπει και λέει, αν της έχει παράπονο κατάτινος, ας συγχωρεί αυτόν. Ποτέ μην έχεις παράπονο από το Θεό, αδερφέ. Μόνο να τον δοξάζεις. Μόνο να τον δοξάζεις. Και όταν ακόμη δεν καταλαβαίνεις, δόξαζέ τονε. Είναι ασφαλές, γιατί πράγματι του ανήκει μόνο η δόξα. Δεν του ανήκει τίποτα άλλο του Θεού από σένα. Δεν του πρέπει τίποτα άλλο από σένα του Θεού. Μόνο η δόξα, η ευχαριστία, η ευγνωμοσύνη. Μα έχω ένα πρόβλημα. Κάνε λίγο υπομονή να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Μα δεν το τακτοποιεί. Κάτι υπάρχει. Πολλές φορές έχω δει στη ζωή μου να προσεύχομαι για κάτι και να βιάζομαι. Τώρα Κύριε, και να μην γίνεται. Και να δειμονώ. Αλλά εκείνο που έχω διαπιστώσει, αδελφοί, στα 20 χρόνια με τη χάρη του Χριστού που έχω στο Χριστό, είναι ότι εν τέλει, όταν γίνεται, γίνεται το καλύτερο χρόνο για να είναι πλήρης η ευλογία. Και όταν δεν γίνεται, δεν γίνεται γιατί έχει ετοιμασμένο ο Θεός κάτι άλλο πολύ καλύτερο. Και όταν δεν γίνεται, δεν γίνεται γιατί δεν είναι το καλύτερο για μένα, μάλλον ζημιά θα προκαλέσει. Ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, είναι έτοιμος όταν του ζητήσεις αμέσως να στο δώσει. Έτοιμος, η πρόθεσή του αυτό είναι. Ετείτε και θέλετε, λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Είναι έτοιμος ό,τι του ζητήσεις να σου δώσει. Δεν το κάνει πάντα, γιατί δεν είναι τούτο το οποίο ζητάς πάντα το καλύτερο για σένα. Ούτε ως προς το χρόνο, ούτε ως προς τον τρόπο, ούτε ως προς αυτό καθεαυτό το έτοιμά σου. Τι ωραία λοιπόν η προσευχή του Χριστού. Πάτερ, αν είναι αδυνατό να σπαρέλθει το ποτήριον τούτο απ' εμού, πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Να ζητάμε, αλλά να αφήνουμε πάντοτε διέξοδο στο Θεό να εκλέγει αυτός για μας και όχι εμείς για τον εαυτό μας, πόσο μάλλον εμείς για εκείνον. Τι εννοώ εμείς για τον εαυτό μας? Εγώ θέλω αυτό. Άσε να πεις στον Χριστό καλύτερα, Κύριε, εγώ θέλω αυτό, κάνε όμως εσύ όπως θέλεις. Αλλά ακόμη χειρότερο, Κύριε, δόξασε το όνομά σου τώρα με αυτόν τον τρόπο. Άσε, αδερφέ, μη διαλέγεις εσύ για τον Χριστό. Ζήτα τη δόξα του Θεού και άσε το Θεό να δοξάζεται με τον τρόπο που αυτός θέλει. Αλληλούια. Να λοιπόν, τώρα που είναι ανάγκη,
και είναι ανάγκη ο Ναβουχοδονόσορ να μάθει ότι η δόξα ανήκει στο Θεό και ότι η δοξολογία πρέπει μόνο σε Αυτόν από τα χείλη Του. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, και για τον εαυτό μας και για τον εαυτό μου εγώ, έτσι λέω, μέχρι τα 37 μου χρόνια ο Θεός ήταν μαζί μου, δεν το είχα καταλάβει. Όταν όμως ήρθε η δοκιμασία, όταν ήρθε η δυσκολία, όταν ήρθαν τα προβλήματα, τότε γνώρισα τον Χριστό ζωντανό που και με ευλόγησε και με ελευθέρωσε και μου μάθε και συνεχίζει να μας μαθαίνει ότι στο Χριστό ανήκει από τα χείλη σου, από την καρδιά σου, από την ψυχή σου, από το πνεύμα σου μόνο δοξολογία. Μόνο δοξολογία. Μόνο ευχαριστία. Μόνο ευγνωμοσύνη. Και τίποτα άλλο. Και τίποτα άλλο. Και η παράκληση μετευχαριστίας. Πόσο μ' αρέσει αυτό. Όλα τα ζητήματά σας να τα πηγαίνετε σε Αυτόν δια της δεήσεως και της προσευχής. Μετευχαριστίας. Πολύ ωραίο είναι. Να μάθουμε, να μας μάθεις Κύριε. Θέλουμε να μάθουμε Κύριε. Όχι μέσα από τη δοκιμασία, όχι μέσα από την αυστηρότητα, αλλά μέσα από την αγάπη Σου, μέσα από το λόγο Σου, μέσα από τη χάρη Σου. Θέλω πάντοτε, είχα ακούσει μια ωραία προσευχή και δεν πάβω να τη λέω. Κλάδεψέ με Κύριε Θεέ μου. Ό,τι βλέπεις που είναι άκαρπο και άσχημο, κόφτο, κλάδεψέ το. Αλλά χωρίς να πονάω Κύριε Θεέ μου. Μπορεί ο Θεός αδελφοί. Και θέλει. Και είναι εύκολο όταν παραδίδεσαι στα χέρια Του. Όταν λες εσύ κάντο Κύριε Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Συ ο Θεός κάντο και εγώ λέω αμήν. Να λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ πια στο ύψος της δόξης του, στο αποκορύφωμα θα έλεγα της δόξης του, όχι στο ύψος, στο αποκορύφωμα της δόξης του, βλέπει ένα ενύπνιο φοβερό και τρομερό που τάραξε την ψυχή του, τάραξε το πνεύμα του, τάραξε τον εσωτερικό του άνθρωπο, έψαξε μέσα από τους μάγους, τους επαϊδούς, τους σοφούς του όλους να του το εξηγήσουν, αλλά βέβαια κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα οποία ο Θεός φανερώνει παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Κανένας αδερφέ δεν μπορεί να σου εξηγήσει αυτά που ο Θεός σου λέει παρά μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό που σας λέω. Πάλι πριν τα 37 μου χρόνια έπαιρνα και διάβαζα τη γραφή, τίποτα δεν καταλάβαινα. Λέξη. Μόλις άρχισα να διαβάζω με έπιανε ο ύπνος. Α, χασμουριτό και δώστου, χασμουριτό και μετά το έκλεινα και κοιμόμουν. Πολύ καιρό, χρόνια προσπάθησα να διαβάσω και να τελειώσω το Ευαγγέλιο και κατέληξα ότι πρέπει να το διαβάσω για να μου γίνει τύχη. Σαν τύχη το βλέπα πια. Σαν πώς να το πω, σαν κάτι καλό, αλλά όχι για την ψυχή μου. Να το διαβάσω αυτό το Ευαγγέλιο και δεν τα κατάφερα ποτέ να το τελειώσω. Ποτέ δεν τα κατάφερα. Τέλειωσα το Ματθαίο, θυμάμαι, είχα τελειώσει το Μάρκο, όχι μέχρι το τέλος, και εκεί έμεινα. Χρόνια! Όταν όμως με αναγέννησε ο Χριστός, αλληλούια, έφευγε και μάλιστα έφευγε τόσο γρήγορα που δεν ήταν διάβασμα αλλά ήταν φάγωμα, τροφή ήτανε. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι τροφή της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό λέω αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να δώσει ο Θεός, αν δεν στο εξηγήσει το Πνεύμα το Άγιο, ποτέ δεν μπορείς να το καταλάβεις. Μην παραξενευόμαστε που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την αναγέννηση, που δεν μπορούν να καταλάβουν το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, που δεν μπορούν να καταλάβουν την αιώνια ζωή, που δεν μπορούν να καταλάβουν. Μην παραξενευόμαστε σε αυτό. Μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο στο εξηγήσει θα το μάθεις. Και θα το μάθεις και δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Και δεν θα το μάθεις επειδή είσαι έξυπνος μελετηρός ή θεολόγος, αλλά θα το μάθεις γιατί καθηγητής είναι ο Χριστός. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, όσο πιο καλό δάσκαλο έχεις, τόσο πιο εύκολα μαθαίνεις. Και ο Χριστός είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Αλληλούια. Εσείς πάντες είστε διδακτή του Πνεύματος του Αγίου, μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Ένα ενύπνιο λοιπόν που κανένας δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε μάθει το κόλπο. Και είναι ωραίο να μαθαίνουμε κόλπα, αδελφοί αγαπητοί. Με συγχωρείτε για αυτή τη λέξη που το λέω, αλλά το εννοώ.
να μαθαίνουμε τους τρόπους που ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Λέει, δεν μπόρεσαν αυτοί οι σοφοί, οι επαειδοί, οι μάγοι να μου το πούνε, ξέρω εγώ, θα πάω στο Δανίλ. Τι ωραίο κόλπο. Δεν μπορεί κανείς να με βοηθήσει, ξέρω τι θα κάνω, θα πάω στον Χριστό. Είναι ωραίο, αδελφέ, δεν μπορεί κανείς να μου εξηγήσει, ξέρω τι θα κάνω, θα πάω στο Πνεύμα το Άγιο, θα πάω στον Χριστό. Δεν μπορεί κανείς να μου πει τι να κάνω, ξέρω τι θα κάνω, θα πάω και θα προσευχηθώ. Και ξέρουμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, σε κάθε μας στιγμή και ζήτημά μας, τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρουμε. Ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στα παιδιά μας, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στην εκκλησία, στους αδελφούς μας. Όλα τα ξέρουμε. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, είναι ότι πράγματα που οι θεολόγοι ούτε κατά διάνοια δεν ξέρουν, ούτε στο μυαλό τους δεν έχει περάσει, δεν έχουν περάσει. Τα παιδάκια μας μέσα στην εκκλησία που τα βλέπετε τώρα και φωνάζουν και γκρινιάζουν και κλαίνε και πολλές φορές μας ενοχλούν και εμένα με ενοχλούν και προσεύχομαι, τα παιδάκια μας όμως τα ξέρουν όλα. Πώς γίνεται αυτό? Ούτε στο δημοτικό δεν έχουν πάει και τα ξέρουν. Οι άλλοι πανεπιστήμια έχουν τελειώσει και δεν ξέρουν τίποτα. Αλληλούια. Είναι πολύ ωραίο, αδελφοί, να ζούμε με τον Χριστό. Να έρχεται να σε διδάσκει, να σου μιλάει, να σε κατευθύνει. Και τα νεφρά μου, λέει, όταν κοιμάμαι με διδάσκουνε, Κύριε. Και με τα νεφρά μου ακόμη, με διδάσκεις, Κύριέ μου. Έχει πολλούς τρόπους ο Θεός. Ξέρω, λέει, τι θα κάνω, θα φωνάξω τον Δανίλ. Αυτό δεν ξέρετε πόσο συγκλώνησε την ψυχή μου όταν το διάβασα. Δεν λέει, τώρα τι θα κάνω? Τώρα πώς θα το μάθω? Πού να πάω? Δεν έχει τέτοιες σκέψεις ο Ναβουχοδονόσορ, γιατί του έχει αποκαλυφθεί ο Θεός και του έχει αποκαλύψει ο Θεός τον τρόπο. Και ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, γιατί μας έχει αποκαλύψει τον τρόπο για τη λύση όλων των προβλημάτων μας. Όλων. Όλων. Και ένας είναι ο τρόπος, η χάρη του Χριστού. Να κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας. Να ταπεινωθείς, να βρεις χάρη από το Θεό και να τακτοποιηθούν όλα. Τόσο εύκολο. Και πιο εύκολο ακόμη. Και πιο εύκολο γιατί? Γιατί δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο Κύριος. Αλληλούια. Ξέρω, λέει, τι θα κάνω. Θα φωνάξω τον Δανίλ. Έλα εδώ, Δανίλ. Τον φωνάζει και του λέει, αυτό είναι το ενύπνιο. Κανένας δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει, αλλά ξέρω ότι εσύ είσαι ικανός, γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι πάνω σου. Με απλότητα, με καθαρότητα. Οι άλλοι δεν μπορούν, εσύ μπορείς, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω σου. Τι ωραία. Ο Δανίλ τ' άκουσε. Και ο Δανίλ ξέρει την ερμηνεία και ξέρει ότι ο Θεός θα το αποκαλύψει και θα το φανερώσει. Αλλά πολλές φορές μας δείχνει ο Θεός, λέει, έρχεται να σου πω, είναι, αλλά είναι ανάγκη να μας πει και τον έλεγχο για να διορθώσουμε την οδό μας. Και ένα ερώτημα, αδελφοί, θα τολμούσα να πω, ναι, θα τολμούσα να πω ότι μας κάνει σήμερα ο Θεός. Είσαι έτοιμος, αδερφέ, να διορθώσεις την οδό σου? Τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό, πολύ σοβαρό. Ο Ναβουχοδονόσορ τρέχει στο Δανιήλ και του λέει, έλα να μου το εξηγήσεις. Πριν του το εξηγήσει ο Δανιήλ, θα μπορούσε, αλλά ας μην το πούμε έτσι, να διορθώσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά να το πούμε για μας. Είσαι έτοιμος να μετανοήσεις? Είσαι έτοιμος να αλλάξεις πορεία? Πολύ σοβαρό. Εάν δεν είσαι έτοιμος, ο Θεός θα αναγκαστεί να σε καταστήσει έτοιμο, εάν πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξεις πορεία. Εάν είσαι έτοιμος, απλώς ο Θεός θα στο φανερώσει. Διάλεξε και πάρε. Γι' αυτό, λέω, είναι πολύ σοβαρή ερώτηση σε αυτή. Πολύ σοβαρή ερώτηση, και γι' αυτό σας είπα ότι πιστεύω ότι ο Θεός αυτή την ερώτηση μας την κάνει έτσι απλά, αλλά με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Με πολύ φόβο λέω ότι ο Θεός μας την κάνει, αλλά είναι αλήθεια. Είσαι έτοιμος όταν ο Θεός σου μιλήσει να διορθώσεις την οδό σου, να αλλάξεις την πορεία σου, να αλλάξεις τη σκέψη σου,
να αλλάξεις αυτά τα οποία δεν σε οδηγούν εκεί που ο Θεός θέλει να φτάσεις? Η απάντηση είναι: είμαι, αλλά βόηθα με, Κύριε. Αυτό είναι. Γιατί το να πω είμαι χωρίς τη βοήθεια του Θεού ψεύδομαι, ή για να το πω πιο απλά, κάνω λάθος. Όχι, ψεύδομαι, κάνω λάθος. Αλλά εκείνο που είναι πολύ σοβαρό είναι πραγματικά να μην έχω αυτή την πρόθεση να αλλάξω την πορεία μου. Και ξέρετε, την πρόθεση της καρδιάς μου, της ψυχής μου, κανείς σας δεν την ξέρει. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω και κανείς σας δεν μπορεί να με ελέγξει αν πράγματι το εννοώ, λέω αλήθεια, λέω ψέματα ή κάνω λάθος. Και την πρόθεση της δικής σου της καρδιάς κανείς δεν την ξέρει. Κανείς δεν την ξέρει. Αν λες αλήθεια, αν λες ψέματα, αν αποδέχεσαι αυτή την ερώτηση, ξέρετε πόσες αντιδράσεις, είμαστε πόσοι, 200 άνθρωποι, 200 αντιδράσεις διαφορετικές. Κάποιος θα πει, δεν μας παρατάς τώρα, τι είναι αυτά που μου λες. Κάποιος θα πει, βέβαια, βέβαια, αλλά μην το εννοεί. Κάποιος θα πει, δύσκολο πράγμα. Πολλές απαντήσεις και πολλές αντιδράσεις. Μία από τις αντιδράσεις ήταν τον αυγοδονόσορα. Μη σε ταράζει το ενύπνιο, πες το με ελεύθερα, πες το μου. Ελεύθερα, ό,τι θέλεις πες μου. Αρκεί να μου το πεις και να μου το εξηγήσεις. Και ο Δανίλ αρχίζει και του το εξηγεί. Το δέντρο το οποίο είδες που αυξήθηκε, δυνάμωσε, το ύψος του έφτασε μέχρι τον ουρανό, εθέατος όλη τη γη, τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία, ο καρπός αυτού πολλής, η τροφή όλων ήταν πάνω σε αυτό το δέντρο και κάτω κατοικούσαν τα θηρία του αγρού και στα κλαδιά του κατασκήνωναν τα πετεινά του ουρανού. Σύ είσαι το δέντρο αυτό, Ναβουχοδονόσορ βασιλιά μου. Αυτό το υπέροχο και τρομακτικό δέντρο εσύ είσαι. Και θυμάστε κάτι, αδερφοί. Άλλος σπέρνει, άλλος ποτίζει, αλλά ο Θεός είναι που αυξάνει. Αυτό το δέντρο που τόσο πολύ έχει ψηλώσει και έχει αυξηθεί, ο Θεός το αύξησε και είσαι εσύ. Και ξέρετε κάτι, να σας κάνω μία πρόταση. Πιστεύω παρακυρίου είναι. Ας πάρουμε αυτό το ενύπνιο και αυτή την ερμηνεία σήμερα, κάθε ένας σαν να πρόκειται για τον εαυτό του. Γιατί όλοι μας, ανεξάρτητα πόσα χρόνια έχουμε στο Χριστό, μπαίνοντας στην Εκκλησία αυξηθήκαμε. Δεν είμαστε όπως ήμασταν όταν μπήκαμε, θυμάστε πως μπήκαμε. Μαύροι και άραχνοι. Τώρα όμως έχουμε ανέβει. Αυτή η αύξηση δεν είναι γιατί είναι καλός ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, εσύ. Όχι, η αύξηση και την αύξηση την έκανε ο Θεός. Αυτό λοιπόν το δέντρο, το τόσο πολύ αυξημένο, είσαι εσύ, Ναβουχοδονόσορ, και ο Θεός σε αύξησε. Περί δε του ότι είδες φύλακα Άγιο καταβαίνοντα από του ουρανού και λέγοντα, κόψατε το δέντρο και καταστρέψατε αυτό, μόνο το στέλεχος των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη και τούτο με δεσμών σιδηρούν και χαλκών εν το τρυφερό χόρτο του αγρού και ας βρέχεται υπό της δρόσου του ουρανού και μετά των θηρίων του αγρού ας είναι η μερή αυτού εσού παρέλθωση επτά κερί επ' αυτό. Αυτή είναι η ερμηνεία, βασιλεύ, και αυτή η απόφαση του υψίστου ή της έφθασεν επί των κύριών μου τον βασιλέα. Θα διωχθείς εκ των ανθρώπων και μετά των θηρίων του αγρού θελείστε η κατοικία σου και θέλεις στρώγη, χόρτον ως οι βόες και υπό της δρόσου του ουρανού θέλεις βρέχεστε. Και όταν τ' άκουσα αυτόν ο Δονόσορ είπε, τι λες τώρα σε χλαμάρες λες. Ποιος μπορεί να βάλει χέρι απάνω μου? Ποιος μπορεί να με διώξει? Όμως, αδελφοί αγαπητοί, αυτός που αυξάνει, αυτός κλαδεύει κιόλας. Και με αύξησε ο Θεός να φυλάει και να σκεφτώ καθαρά και καλά τι έχει προγραμματίσει για το αύριο. Τι έχει δει στην καρδιά μου. Τι διακρίνει σε μένα. Και επτά κερί θέλους υπαρέλθει επισέως σου γνωρίσεις αυτό που δεν ξέρεις, ότι ο ύψιστος είναι κύριος της βασιλείας των ανθρώπων
κισόντινα θέλει δίδει αυτήν. Αυξήθηκες, τώρα πρέπει να κοπείς, γιατί είναι ανάγκη να γνωρίσεις ότι ο Κύριος είναι αυτός που σου δώσε τη βασιλεία. Ο Κύριος είναι αυτός που σε αύξησε. Ο Κύριος είναι αυτός που σε ευλόγησε. Πρέπει να το γνωρίσεις αυτό, γιατί μόνο τότε όταν εσύ, προσωπικά εσύ, ο κάθε ένας από μας και ο Ναβουχοδονόσορ τότε γνωρίσει ότι ο Κύριος με ευλόγησε, και να πω τότε δόξα στο όνομά του το Άγιο. Ο Κύριος με αύξησε, ο Κύριος με θεράπευσε, ο Κύριος ευλόγησε την οικογένειά μου, ο Κύριος δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Περί δε του ότι προσετάχθη να αφήσωση το στέλεχον στον ριζόν του δέντρου, το βασίλειόν σου θέλει στερεωθεί εν σύ, αφού γνωρίσεις την ουράνια εξουσία. Και εδώ θέλω να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητά μου αδέλφια. Το πρώτο είναι, θα στερεωθεί εν τέλει το βασίλειόν σου όταν γνωρίσεις την ουράνιο εξουσία, αλλά στο τέλος λέει, και θέλω να το διαβάσω αυτό, και μεγαλειώτης περισσότερα ομολογεί ο ίδιος, προσετέθη σε με όταν ενόησε την ουράνια εξουσία και δόξασε. Ένας εύκολος τρόπος για να συνεχίζεται η αύξηση και η ευλογία του Θεού είναι να αναγνωρίσεις ότι πάσα δόσεις αγαθή είναι από το Θεό, και αν θέλεις να πολλαπλασιάζεται η ευλογία και η αύξηση, να δίνεις αυτόν όλη τη δόξα. Να μην χρειαστεί να περάσεις από την παιδεία για να μάθεις να του δίνεις τη δόξα. Δόξαζε τον και θα συνεχίζεται η ευλογία σου και η ευλογία του Θεού στη ζωή σου. Ξέχασε να τον δοξάζεις και θα τελειώσει. Ξέχασε να τον ευγνωμονείς και θα πάψει. Θυμηθείτε με τους 10 λεπρούς. Με πίστη και οι 10 είπαν, Κύριε επιστάτα ελέησόν μας. Και στους 10 ο Θεός έδωσε τη θεραπεία. Στον έναν που επέστρεψε ευχαριστών και δοξάζων, συνέχισε, του έδωσε και τη σωτηρία της ψυχής. Το μέσον, είδατε τι είπαμε στην αρχή, όταν είδε το ενύπνιο και κανένας δεν μπορούσε να του το εξηγήσει, είπε, ξέρω τι θα κάνω. Ξέρω τι θα κάνω. Θα πάω στο Δανίλ. Το μέσον, αδερφέ, για να συνεχίζει ο Θεός να σε ευλογεί, έστω και όταν θα έρθει δοκιμασία και πρόβλημα στη ζωή σου, είναι να τον ευγνωμονείς και να τον δοξάζεις και μη φοβάσαι, περισσότερα μεγαλειώτης θα προσθεθεί σε σένα. Πολύ περισσότερο ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει σε σένα. Θέλεις να σταματήσεις να εργάζεται στη ζωή σου ο Θεός, πάψε να τον δοξάζεις. Θέλεις να έρθει πρόβλημα μεγάλο στη ζωή σου, δόξασε τον εαυτό σου. Όπως ο Ναβουχοδονόσορ. Τι σπουδαίος που είμαι, να δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Γι' αυτό είπα στην αρχή, είναι πάρα πολύ ωραίο, αδελφοί, να ξέρουμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων. Είπα τη λέξη κόλπα, κόλπο. Αυτό είναι, να ξέρω πώς πρέπει να στέκομαι και να συμπεριφέρομαι ενώπιον του Θεού, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον της Εκκλησίας, και ιδιαίτερα να τα βρίσκω με τον εαυτό μου. Να μπορώ και εγώ να έχω υποέλεγχο τον εαυτό μου, τις σκέψεις μου. Ξέρετε πώς το λέει η Γραφή αυτό? Δάμαζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ βρεθώ αδόκιμος. Ο Δανίλ κατάλαβε, αλλά ο Ναβουχοδονόσορ δεν κατάλαβε τίποτα. Γι' αυτό, επειδή κατάλαβε ο Δανίλ το μέλλον και την απόφαση του Θεού, του λέει, βασιλεύ μου, κόψε τις αμαρτίες σου με δικαιοσύνη, αποφάσισε να ζεις εν δικαιοσύνη, κόψε τις ανομίες σου με ελεημοσύνες, με εκτιρμές πενήτων. Κόλπα, αδελφοί, συγχώρεσέ με, Θεέ μου, για τη λέξη αυτή. Αλλά θέλω να το τονίσω, αδελφοί. Θέλεις οι αμαρτίες σου να μη λογίζονται, ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού. Ζήτα το αίμα του Χριστού. Μετανόησε. Θέλεις οι ανομίες σου
να μη λογίζονται. Κάνε ελεημοσύνες, βόηθα. Γέμισε την καρδιά σου με σπλάχνα Χριστού και με αγάπη. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών και δικών σου και των άλλων. Είσαι χρήσιμος στο Θεό. Θυμηθείτε τη Δωρκάδα. Ήταν η καρδιά της γεμάτο αγάπη. Εργαζότανε για τις αδελφές της. Και όταν ο Θεός αποφάσισε να την πάρει και μαζεύτηκαν οι άλλοι και είπαν, Κύριε μη μας την πάρεις, είναι χρήσιμη. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του Πέτρου και την ανέστησε. Ανασπάσεις θα κάνει ο Θεός. Μακάρι, προσέξτε αδελφοί, μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούνε. Να είσαι με, όχι με καβουράκια στην τσέπη, να είσαι ανοιχτοχέρης αδερφέ, να σπέρνεις με αυθονία. Δεν είναι ανάγκη να το λες, έδωσα ένα κατοστάρικο, έδωσα τώρα έχουμε γιούρο, έδωσα ένα γιούρο σε αυτόν τον φτωχό Ευρώπη, το λένε τέλος πάντων. Ποτέ μη λες αδερφέ, το χάσες το μισθό σου, το άκουσα εγώ, πήρες το μισθό σου και λέω καλός άνθρωπος αυτός, ένα ευρώ έδωσε σε αυτόν. Ποτέ να μη λέμε αδερφοί, κανείς να μην το ξέρει, κανείς, ο Θεός μόνο. Του λέει, θα το ξαναπώ τελευταία φορά και συγχωρέστε και ο Κύριος να με συγχωρέσει, του αποκαλύπτει κόλπα ο Δανιήλ για να γλιτώσει από τη μέλουσα συμφορά. Αλλά ο Ναβουγοδονόσορ δεν έδωσε και τόση μεγάλη σημασία. Άραγε εμείς σήμερα θα δώσουμε σημασία στο Λόγο του Θεού. Δεν έδωσε σημασία στο ενύπνιό του. Και θα τολμούσα να πω, δεν ήταν και τόσο μεγάλο κακό. Εμείς θα δώσουμε σημασία σήμερα στο Λόγο του Θεού. Είναι πολύ μεγάλο κακό να μην δώσουμε σημασία. Να δώσουμε, αδελφοί. Είσαι έτοιμος να διορθώσεις την οδό σου? Είσαι έτοιμος να επιστρέψεις στο Θεό και να μετανοήσεις? Είσαι έτοιμος να πας στο Θεό και να πεις, Κύριε, ποιο είναι το λάθος μου, διόρθωσέ με. Χριστέ μου, κάνε με έτοιμο, κάνε μας έτοιμους, Κύριέ μου, και σαν άτομα και σαν εκκλησία. Ο Ναβουγοδονόσορ δεν έδωσε σημασία και σε 12 μήνες, ενώ είχε βγει και θαύμαζε, και θα σας πω κάτι, δεν είχε άδικο, αδελφοί, στην καρδιά του, γιατί είχε άγνοια, ενώ εμείς θα έχουμε άδικο γιατί έχουμε γνώση. Δεν είχε άδικο. Βλέπει την Βαβυλώνα, ήταν τρομακτική πόλη, εκπληκτική αυτή η πόλη στην οποία είχε φτιάξει. Και τι είπε? Αυτό το οποίο είναι αληθινό. Και δεν είχε και το Λόγο του Θεού να τον ελέγξει όπως εμάς σήμερα. Είδε τη Βαβυλώνα και λέει, αυτή δεν είναι η Βαβυλώνα η μεγάλη, την οποία πρώτον εγώ οικοδόμησα για καθέδρα του βασιλείου μου? Εσύ την οικοδόμησες. Το πρώτο μεγάλο, τρία λάθη μεγάλα θα κάνει ο Ναβουγοδονόσορ, αδερφοί. Και από αυτά τα λάθη ήθελε ο Θεός να τον φυλάξει. Εγώ το έκαμα. Όχι, αδερφέ, ο Κύριος το έκαμε. Χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Εγώ πέτυχα. Όχι, αδερφέ. Εγώ τα κατάφερα. Όχι, αδερφέ. Ποτέ μην πεις, ευχαρίστησε το Θεό που σε βοήθησε και απολαμβάνεις αυτό που νομίζω ότι εσύ κατάφερες. Και τον σπλαχνίζω με τον Ναβουγοδονόσορα, γιατί δεν είχε έλεγχο, δεν ήξερε το Λόγο του Θεού. Αλλά ο Θεός τα έκαμε για σένα και για μένα. Εγώ την οικοδόμησα για καθέδρα, για κάθισμα, για θρόνο του βασιλείου μου. Προσέξτε, εγώ το έκαμα με την ισχύ μου και τη δύναμή μου. Εγώ το έκαμα με την ισχύ μου και τη δύναμή μου. Δεύτερο λάθος. Όχι με την ισχύ σου, ούτε με τη δύναμή σου, ούτε με την ικανότητά σου. Και τρίτο λάθος, εις τιμήν της δόξης μου. Όλα λάθος. Πρώτον, δεν την έκαμε σε εσύ τη Βαβυλώνα. Δεύτερον, δεν την έγινε και δεν έγινε με τη δύναμή σου και με την ισχύ σου. Και τρίτον, δεν έγινε για τη δόξα σου. Ανάποδα τα λες. Έλα να σου πω την αλήθεια. Και ας μας πει την αλήθεια ο Θεός.
αυτό που έχεις κάνει, ο Κύριος το έκανε. Όχι με την ισχύ σου, με τη δύναμή σου, με την αγάπη του, το ελαιός του και τα σπλάχνας του. Και όχι για τη δική σου δόξα, για να του δώσεις τη δόξα. Τι ωραία που θα ήταν να έλεγε, ακούστε το ίδια, τα ίδια λόγια, σε ευχαριστώ Κύριε για τη Βαβυλώνα που χτίστηκε. Με τη δική σου δύναμη, με τη δική σου χάρη, σε ευχαριστώ και γιατί έγινε, για να δοξάζεται το όνομά σου το Άγιο. Τι ωραία σκέψη. Και τώρα αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μπορούμε να το μεταφέρουμε εν αληθεία σε πολλά πράγματα. Και αυτό που έρχεται στο μυαλό μου τώρα για να το εννοήσουμε πιο καλά, με τη χάρη του Χριστού το λέω, είναι για αυτό το κτίριο. Για σκεφτείτε, ποιος το έκανε? Ο Χριστός δεν το έκανε, αδερφοί? Πώς το έκανε? Με τη δύναμή του και τη χάρη του και το ελαιός του. Γιατί το έκανε? Για να δοξάζεται το όνομά του. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λάθος έκαμε ο Ναβουγοδονόσορ. Μην κάνουμε λάθος τέτοιο εμείς, αδερφοί. Μην κάνουμε τέτοιο λάθος εμείς ποτέ. Εκείνη τη στιγμή γι' αυτό το λάθος ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Προσέ αναγγέλλεται Ναβουγοδονόσορ βασιλεύ, η βασιλεία σου παρήλθε. Θα εκδιωχθείς εκ των ανθρώπων, μετά των θηρίων του αγρού θα είναι η κατοικία σου, χόρτονο συμβόες θα τρώγεις και 7 κερί, 7 χρόνια θα παρέλθουν μέχρι να γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σ' ό,τι να θέλει δίδει αυτήν. Και εν τη ώρα εκείνη εξετελέστη ο λόγος επ' τον Ναβουχοδονόσορα και τρελάθηκε. Σχιζοφρένεια έπαθε. Πάει, τέλειωσε. Δύσκολο είναι στο Θεό, τι θέλει κανένα Θεός. Μία βίδα είναι. Κάνει κλικ, πάει. Μία βίδα είναι. Και μετά μία βίδα είναι. Κλικ και επανέρχεται. Μετά από 7 χρόνια. Αδελφοί, στα χέρια του Θεού είναι η ζωή μας. Είναι η ψυχή μας, αλλά και κάτι άλλο. Είναι και το αιώνιο μέλλον μας. 7 χρόνια άχρηστος. Τον διώξαν τελικά. Έχετε δει, δεν έχετε δει? Εγώ όταν είχα πάει, πιθανό να έχετε δει, όταν είχα πάει στην Ιγυρία είχα δει σχιζοφρενείς πως τους είχαν δεμένους, διωγμένους. Εδώ τώρα υπάρχουν, δεν έχω πάει σε νοσοκομεία, αλλά κάπως έτσι είναι και εδώ. Δεν μπορείς να, δεν καταλαβαίνει τι πάει, τέλειωσε. Πού είναι η δόξα του, πού είναι το μεγαλείο του, πού είναι η ισχύ του, πού είναι η τιμή του, πού είναι η βασιλεία του, πού είναι η μεγαλοπρέπειά του, πού είναι? Τώρα όμως και κάτι άλλο. Αν είχες και έχασες, είναι καιρός να σε ευλογήσει ο Θεός, αν μετανοήσεις, αν του δώσεις τη δόξα. Γιατί μπορεί και αυτό να έγινε. Αλλά εγώ προτιμώ, αδερφοί, να πω, Κύριε, ποτέ να μην περάσω από αυτή τη δοκιμασία. Ποτέ να μην περάσω από τέτοια κατάσταση. 7 χρόνια, λέει, οι τρίχες του έγιναν σαν φτερά αετών. Σκεφτείτε τώρα την εμφάνιση του Ναβουχοδονόσορα, του αυτοκράτορα. Τα νύχια του έγιναν ως νύχια ορναίων. Μεγαλώσαν, ποιος θα τους τα κόψει? Αλλά όταν πέρασαν τα 7 χρόνια, τότε μ' αρέσει, ακούστε πως το λέει. Εν το τέλη των ημερών εγώ ο Ναβουχοδονόσορ εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανό και τότε οι φρένες μου επέστρεψαν εις εμέ. Αυτό να κάνουμε σήμερα, αδερφοί. Να σηκώσουμε το βλέμμα μας στον ουρανό και να πούμε δόξα στο όνομά σου, Κύριέ μου. Εσήκωσα τους οφθαλμούς μου προς τον ουρανό και τότε οι φρένες μου επέστρεψαν εις εμέ και τότε ευλόγησα τον ύψιστο και ίνεσα και δόξασα το ζώντα εις τον αιώνα, του οποίου η εξουσία είναι εξουσία αιώνιος και η βασιλεία αυτού εις γενεάν και γενεάν. Και πάντες οι κάτοικοι της γης λογίζονται ενώπιον αυτού οσουδέν και κατά την θέληση αυτού πράττει και στο στράτευμα του ουρανού και στους κατοίκους της γης. Όχι μόνο στη γη κάνει ό,τι θέλει. Πρώτα κάνει ό,τι θέλει στον ουρανό και μετά κάνει ό,τι θέλει στη γη. Και η πρόταση του Χριστού, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης.
η απόφαση του Θεού στον Αβγουδονόσορα, για να γίνει το θέλημά μου επί της γης όπως γίνεται στον ουρανό, πρέπει να περάσεις από αυτή τη δοκιμασία τη μεγάλη, Αβγουδονόσορα. Και η πρόταση στη δική μας, Κύριε, μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά θέλουμε να γίνεται στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία που μας έβαλες, το δικό σου το θέλημα όπως γίνεται στον ουρανό. Αλληλούια. Γι' αυτό το βλέμμα μας, αδερφοί αγαπητοί, μόνο ψηλά. Μόνο ψηλά να κοιτάμε. Μόνο προς τον ουρανό να κοιτάμε. Από εκεί θα έρχεται πάσα δόσης αγαθή και πανδόρημα τέλειων. Από τον Πατέρα των Φώτων. Και τότε με δεχθήκανε στο βασίλειό μου οι αυλικοί μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, τα παιδιά μου όλοι, και μεγαλειώτης περισσότερα προσετέθη σε με, και τώρα εκπείρας δοξάζω, υπεριψώ και ενώ τον βασιλέα του ουρανού και της γης για όλα τα έργα του, γιατί τα έργα αυτού είναι αλήθεια, η οδή αυτού είναι κρίσης, και εκπείρας ξέρει ο Ναβουγοδονόσορ, και εγώ δεν θέλω εκπείρας να μάθω, αλλά από το Λόγο του Θεού θέλω να μάθω, ότι τους περιπατούντας εν τη υπερηφανία δύναται να ταπεινώσει. Δεν θέλουμε τέτοια πείρα, αμήν αδερφοί. Πείρα ότι ταπεινώνει τους περηφάνους, τέτοια δεν τη θέλω. Άλλη πείρα θέλω, ότι ευλογεί τους ταπεινούς. Αυτή την πείρα τη θέλω. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Κύριε, χάρισέ μας πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, και ακόμη περισσότερο να τρέμουμε στο Λόγο σου σ' όλη μας τη ζωή, για να βλέπεις εμάς με ευμένεια, με εύνοια, και να μας ευλογείς, και εμείς με όλη μας την καρδιά, και τώρα και πάντοτε, να σου δίνουμε τη δόξα. Γιατί στο Θεό, αδελφοί αγαπητοί, ανήκει, πρέπει, από την καρδιά μας, από την ψυχή μας, από τα χείλη μας, δοξολογία. Και μόνο δοξολογία. Αμήν. Αλληλούια.